μαθητές. Να πάμε αμέσως στον κύριο Θεοδότου. Γεια σας, κύριο Θεοδότου. Είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών. Τι κάνετε, καλημέρα. Ευχαριστούμε καταρχάς για την υπομονή σας και ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ οφείλω να το εκφράσω πραγματικά από καρδιάς. Λοιπόν, κύριε Θεοδότου, και με τα τελευταία γεγονότα που είχαμε και με το σεισμό, θυμάμαι που τα λέγαμε όταν έγινε ο σεισμός στην Κρήτη και αναφέραμε το θέμα των παλιών κτηρίων. Και ερχόμαστε τώρα με μία εβδομάδα να ξεκινάει με έναν σεισμό 6,1 στην κλίμακα Ρίχτερ, που ευτυχώς δεν έδωσε μεγάλες ζημιές. Όμως υπάρχουν κάποια κτίρια τα οποία δεν χτίστηκαν τώρα ή πριν από 20 χρόνια, αλλά αρκετά χρόνια πριν. Έχουμε κάποια καταγραφή, έχουμε κάποια νεότερα, κύριε Θεοδότου, που θα πρέπει να προσέξουμε? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένας ισχυρός σεισμός, αλλά ευτυχώς χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά, λόγω ενδεχομένως και της απόστασης και του μεγάλου εστιακού βάθους. Ας το πάρουμε, όπως είπατε και εσείς, σαν μια προειδοποίηση ουσιαστικά όσον αφορά τα παγιά κτίρια. Τώρα, όσον αφορά αριθμούς, να πούμε ότι αυτό κάποια στοιχεία έχουν μόνο οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν εντοπίσει κάποιες επικίνδυνες οικοδομές. Γι' αυτό και το τελευταίο καιρό, αυτό που ζητούμε από την πολιτεία είναι να θεσμοθετήσει επιτέλους αυτό το πιστοποιητικό επιθεώρησης κτιρίων, έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί ευκαιρία στους μηχανικούς να κάνουν μια καταγραφή και να εντοπίσουν τα κτίρια τα οποία έχουν προβλήματα, έτσι ώστε να μπορεί και η πολιτεία να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα τα αντιμετωπίσει. Άρα, σε πρώτη φάση, θεωρούμε ότι θα ήταν καλό αυτό το πιστοποιητικό να ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει για τις οικοδομές που έχουν σχεδιαστεί, όπως έχετε πει εσείς, και έχουν χτιστεί πολύ πιο παλιά, για παράδειγμα πριν το 1994, που δεν είχαμε καν την εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού στην Κύπρο. Άρα, ήταν κτίρια τα οποία είχαν χτιστεί χωρίς οποιασδήποτε αντισεισμικές προνοίες. Και επίσης, είναι και κτίρια τα οποία έχουν πλέον μια μεγάλη ηλικία, που και αυτά, όπως και εμείς, γερνάνε. Άρα, σε πρώτη φάση, αν προχωρήσουμε να κάνουμε μια καταγραφή, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και ανάλογα αυτά για τα οποία δεν θα μπορεί να εκτεθεί πιστοποιητικό, δεν θα μπορεί δηλαδή να θεωρούνται ασφαλή, να βρει τον τρόπο η πολιτεία με κάποιο τρόπο σιγά σιγά να προχωρήσει στην οποιαδήποτε αναβάθμισή τους. Η αναβάθμιση, αν δεν μπορούν να αναβαθμιστούν για τον οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Μπορούν να αναβαθμιστούν όλα τα κτίρια, δηλαδή υπάρχει και περίπτωση να μην μπορεί να αναβαθμιστεί ένα κτίριο? Μπορεί το κόστος αναβάθμισης ενός κτιρίου να είναι πιο μεγάλο. Να μην αξίζει τον κόπο, ακριβώς. Είναι αυτό που έχει γίνει, για παράδειγμα, και με τους συνοικισμούς. Δηλαδή, που κάποιες πολυκατοικίες κρίθηκε ότι ήταν ότι μπορούσαν να αναβαθμιστούν και κάποιες άλλες πολυκατοικίες θα είχαν αποφασίσει να τις κρεμίσουν και να τις ξαναχτίσουν. Άρα, είναι κάτι που έχει γίνει, όπως και με τα σχολεία. Τα σχολεία μετά το 1999 που είχε γίνει ο σεισμός στην Αθήνα, αν θυμάστε, που ήταν αρκετά καταστροφικός, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία αποτίμησης των σχολείων, η οποία τώρα έχει ολοκληρωθεί και έτσι. Τα σχολεία ουσιαστικά είχαν καταγραφεί τα προβλήματα και κάποια από αυτά είχαν χαλάσει, είχαν ξαναχτιστεί, ενώ κάποια άλλα είχαν αναβαθμιστεί. Άρα, κάτι τέτοιο ζητούμε να γίνει τώρα, αφού έχουν τελειώσει τα σχολεία και με τα δημόσια κτίρια, τα δημόσια χρήση κτίρια, θα λέγαμε. Είναι κτίρια τα οποία συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ατόμων, για παράδειγμα υπηρεσίες, για παράδειγμα θέατρα. Και σιγά σιγά μπορούμε να πάμε και στις πολυκατοικίες αλλά και στα κτίρια τα οποία μπορεί να πούμε είναι συνεδρούν πιο μικρό αριθμό κόσμου. Εδώ πάλι πούμε, πάντα μου έρχεται το Υπουργείο Εργασίας πραγματικά αυτή τη στιγμή. Μπορεί πάντα να είναι ένα από αυτά. Ναι. Πάντα μου έρχεται το Υπουργείο Εργασίας και την πολύ καλή ή κακή κατάσταση που υπάρχει στο κτίριο. Εν τω μεταξύ, χθες κάναμε και ρεπορτάζ και πήγαμε εκεί στην Αγλαντζά. Ξέρω ότι μιλάμε για βράχο εκεί, ο οποίος έπεσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του βράχου. Δεν ξέρω, για να κτιστεί, για παράδειγμα, μία πολυκατοικία ή ένα σπίτι στο σημείο που είναι η βράχη στην Αγλαντζά, που τους είδαμε χθες ένα τεράστιο κομμάτι να πέφτει. Ευτυχώς καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο και δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος από κάτω. Με τη δική σας την ιδιότητα, όλα αυτά φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρχουν σε κάποιες μελέτες που γίνονται ή που θα πρέπει να γίνουν. Πολύ καλά τα είπατε. Να πούμε ότι το έδαφος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να χτίσει μια οικοδομή. Ναι. Και να πούμε ότι έχουν γίνει αρκετά τελευταία χρόνια. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει καταγράψει πλέον σε χάρτες σχεδόν όλη την Κύπρο. Άρα, ουσιαστικά γνωρίζουμε σε κάθε περιοχή τι έδαφος υπάρχει. Και ανάλογα με το έδαφος μπαίνουν και διαφορετικές ουσιαστικά
μπαίνουν διαφορετικές απαιτήσεις από την αρμόδια αρχή όταν θα ξεκινήσει μια πολυκατοικία. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη περιοχή είναι σε μια κατηγορία, νομίζω είναι, δεν είναι στην πιο θα έλεγα, επικίνδυνη, νομίζω στη δεύτερη πιο επικίνδυνη, αν θυμάμαι. Νομίζω είναι κατηγορία 1, όχι 0. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα χαρακτηρίζουν οι γεωλόγοι. Με αποτέλεσμα ο Δήμος να απαιτεί κάποια έργα. Για παράδειγμα, θα πρέπει ενδεχομένως να γίνουν κάποια έργα σταθεροποίηση του εδάφους ή να μπορούν να γίνουν και κάποιοι τείχοι με τους οποίους θα μπορούν να συγκρατούν την ενδεχόμενη ουσιαστικά ρήψη κάποιων χωμάτων. Τείχος αντιστήριξης, δηλαδή. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm, mm-hmm. Και να πούμε ότι έχει γίνει μία μελέτη, και επειδή το έχουμε ψάξει λίγο το θέμα μετά από αυτό που έχει γίνει, και έχει οριστεί κάποιο εργολάβο, ο οποίο έχει ξεκινήσει κάποια έργα, αλλά από όσο ξέρω, αυτά τα έργα αφορούν μόνο τις περιοχές που είναι δημόσιες, όχι τα ιδιωτικά. Άρα... Ήταν αυτό το θέμα μας για το ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη, έτσι να το πω πολύ ευθαρσώς, για να προχωρήσει σε όλο αυτό που αφορά εκεί που βρίσκονται οι ιδιωτικές περιουσίες και να μην, θα πρέπει να βρεθεί ένα κονδύλιο όμως ακόμα και από το κράτος για να στηρίξει και εκεί που υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μερικές φορές μπορεί και οι ιδιοκτήτες να μην έχουν κάνει αυτά τα οποία απαιτούσε η άδειά τους. Άρα θα πρέπει και ο Δήμος ενδεχομένως να ξεκινήσει σιγά σιγά να δει. Δηλαδή αυτή η πολυκατοικία, για παράδειγμα, η οποία έχει χτιστεί, έχει κάνει τον τοίχο αντιστήριξης που είχαμε ζητήσει, δεν τον έχει κάνει. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι Δήμοι να ελέγχουν αν όντως έχουν εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις. Γιατί εντάξει, όπως γνωρίζετε, δυστυχώς πάρα πολλές φορές δεν πηγαίνουμε στην αρμόδια αρχή για τελική έγκριση. Για τη στιγμή που δεν θα πάμε για τελική έγκριση, δεν μπορεί η αρμόδια αρχή να έρθει να ελέγξει αν όντως έχουν εφαρμοστεί όλα. Άρα θα πρέπει αυτεπάγγελτα κατά κάποιο τρόπο ο Δήμος σε κάθε περίπτωση να μπορεί να ελέγξει. Να θυμίζω ότι και στη Λεμεσό είχαμε πριν λίγο καιρό δει μια πολυκατοικία η οποία ήταν σε ένα τεράστιο ύψομα χωρίς να έχει γίνει ο τείχος που ουσιαστικά προνοούσε η άδειά της. Άρα θα πρέπει και οι αρμόδιες αρχές να βγουν προς τα έξω και να ελέγξουν σιγά σιγά όντως έχουν γίνει αυτά που προνοούν οι άδειες τους. Και το άλλο, επειδή μιλήσατε για τελική έγκριση των κτηριών, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες στατικές μελέτες, όπως μας έχετε πει. Και αντιλαμβάνομαι ότι για να αναγερθεί το οτιδήποτε, ειδικά ψηλά κτίρια, ειδικά μεγάλα κτίρια ή πολυκατοικίες, πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες οι οποίες θα πάνε για να δώσει εξουσιοδότηση, για παράδειγμα, ή εισηγήσεις, ή πυροσβεστική, άλλο τμήμα. Θα πάρω και αφορμή αυτό που έγινε με την Πυρκαγιά, για παράδειγμα, στον Μπρόνξ, που θα πρέπει να δούμε και τις απόψεις που δίνουν οι διάφορες υπηρεσίες για να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να προχωρήσουμε στην ανέγερση, ειδικότερα ψηλών κτηρίων. Πολύ σωστά τα λέτε. Κατά την αίτηση για άδεια οικοδομής, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη, δηλαδή η πολυοδομική άδεια που πηγαίνει στο Δήμο, παίρνουν απαιτήσεις αρμοδιαρχία από όλες τις υπηρεσίες. Και από την πυροσβεστική και από οποιονδήποτε ενδεχομένως χρειάζεται να δώσει απόψεις. Πόσο μάλλον για τα ψηλά κτίρια. Άρα ουσιαστικά για την έκδοση οποιασδήποτε άδεια οικοδομής λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, στα ψηλά κτίρια υπάρχουν πολύ, πολύ αυστηρές πρόνοιες. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ειδικοί ανελκυστήρες, για παράδειγμα, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση φωτιάς. Άρα είναι αρκετά πιο αυστηρές. Και να πούμε, επειδή είχα ρωτήσει και αλλού, οι στατικές μελέτες που γίνονται για τα ψηλά κτίρια, προφανώς και αυτές γίνονται με τους πιο αυστηρούς κώδικες και πολλές φορές γίνεται και επιβιωτική δεύτερη στατική μελέτη από δεύτερο γραφείο μηχανικών, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί. Και η ορθότητα της πρότασης είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά γίνεται μόνο για τα ψηλά κτίρια, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα, θεωρούμε και εκεί ο ιδιοκτήτης του υψηλού κτιρίου αρχίζει και τραβάει τα μαλλιά του γιατί σημαίνει ότι θα πληρώσει διπλό κόστος. Εντάξει, προφανώς και με τα λεφτά με τα οποία πουλάνε έχουν αρκετά. Καλά δεν τα λέω, κύριε Θεοδότου, έτσι είναι. Πολύ καλά τα λέτε. Λοιπόν, είμαστε σε καλά όμως επίπεδα εδώ στην Κύπρο, έτσι για να το ολοκληρώσουμε για τα δικά μας. Αυτό, σίγουρα οι νέες κατασκευές θεωρούμε ότι είναι ασφαλείς. Εντάξει. Και μπορούν να αντέξουν σε ένα σεισμό, το σεισμό τον οποίο ουσιαστικά σχεδιάζονται. Απλά αυτό που έχουμε εκφράσει ανησυχία είναι οι παγιές οικοδομές, γιατί είναι και κάτι άλλο. Δυστυχώς στην Κύπρο, όπως και εσείς πριν να ξέρετε, δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα να συντηρούμε τις οικοδομές, ειδικά όταν είναι κοινόχρηστες. Ναι. Όταν είναι μια ισόγεια, όταν είναι μια μονοκατοικία, όλοι θα την ελέξουμε, συνήθως θα την βάψουμε, θα φτιάξουμε οποιοδήποτε ρογμές. Αν και πάλι πολλές φορές θα δείτε ότι υπάρχουν, αλλά σίγουρα αν κάνετε μια βόλτα και δείτε πολυκατοικίες του 80, των 7 και 8 ορόφων, αυτές δεν έχουν συντηρηθεί σχεδόν ποτέ. Άρα είναι σημαντικό να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι ένοικοι των πολυκατοικιών να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να κάνουν ένα πάγιο ταμείο και να ξεκινήσουν σιγά σιγά σε πρώτη φάση να πάρουν κάποιο μηχανικό, ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωτικό από την
από την πολιτεία να ελέγξει το κτίριο του, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δώσουν και μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σε ένα ενδεχόμενο Ακριβώς. σεισμό, ακόμη και να μην πέσει η πολυκατοικία, δηλαδή το ότι θα κάνει μεγάλες ζημιές, αυτό θα κληθούν να το πληρώσουν ήδη οι υπάλληλοι. Άρα, ας δράσουμε κάποτε προληπτικά και ας μην περιμένουμε μετά από το σεισμό να τρέχουμε να φτιάχνουμε αυτά που θα καταστρέψει. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, κύριε Θεοδότου μου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ. Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχάλη Αντωνίου.